Το άγχος στην παιδική και εφηβική ηλικία, η διαφορά του τυπικού άγχους και μιας αγχώδους διαταραχής και η ευαισθητοποίηση των γονέων. Για το άγχος και τις αγχώδεις διαταραχές που είναι απαραίτητη για την πρώιμη αναγνώρισή τους, η έγκαιρη παρέμβαση και η μείωση των επιπτώσεων, αλλά και το άγχος των παιδιών και εφήβων στο σχολείο, καθώς έρχονται αντιμέτωπα με τις προσδοκίες τόσο των γονέων, όσο όμως και των εκπαιδευτικών, βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας ακόμη δίωρης διαδραστικής συνάντησης της Ακαδημίας για Γονείς. Ομιλητές ήταν ο Κωνσταντίνος Κότσης, επίκουρος καθηγητής παιδοψυχιατρικής, και Βασιλική Βασαράπ, σχολική ψυχολόγος που εργάζονται στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Πολύ φόβοι και πολλά άγχη υπάρχουν έτσι και αλλιώς στα παιδιά. Και το πρωταρχικό, ένα από τα πρώτα άγχη που αντιμετωπίζουν τα παιδιά είναι σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Τα παιδιά όταν γεννιούνται, τους πρώτους μήνες, ας πούμε τους δύο πρώτους πάνω κάτω, δεν έχουν καθόλου γνώση ότι η μαμά είναι ένα άλλο διαφορετικό πρόσωπο από εκείνα. Καταρχήν να πω ότι όπου αναφέρομαι στο μητέρα εννοώ στον κύριο φροντιστή για λόγους ευκολίας. Ότι η μητέρα θα μπορούσε να είναι ένας πατέρας, θα μπορούσε να είναι ένα πρόσωπο φροντίδας σε ένα ίδρυμα. Οπότε στην αρχή δεν αναγνωρίζουν σχεδόν καθόλου ότι υπάρχει ένα άτομο έξω από εκείνα. Έχουν ένα πόνο στην κοιλιά, κλαίνε και ξαφνικά μαγικά έρχεται ένα στήθος, ένα μπιπερό και κατευνάζει αυτόν τον πόνο. Σιγά σιγά μεγαλώνοντας, περνώντας οι μήνες, αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένα άτομο έξω από αυτά. Και σιγά σιγά οδεύουν προς τον αποχωρισμό από αυτό το άτομο. Εκεί λοιπόν έρχεται ένα πρώτο άγχος. Και τι κάνει το παιδί, το βρέφος μάλλον, για να καθησυχάσει αυτό το άγχος? Βρίσκει ένα αντικείμενο, το μεταβατικό αντικείμενο, πιθανώς το έχετε ακούσει. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τη μητέρα, τη σχέση με τη μητέρα. Έχει την αγάπη που έχει για τη μητέρα, τη φροντίδα που υπάρχει για τη μητέρα. Βλέπετε πάρα πολλά παιδιά κουβαλάνε από πολύ μικρή ηλικία κουκλάκια, διάφορα πράγματα μαζί τους, τα έχουν μαζί στον ύπνο, κοιμούνται και ουσιαστικά τους προσφέρει ένα καθησυχασμό από το άγχος που προκαλεί αυτή η διαδικασία αποχωρισμού σιγά σιγά με τη μητέρα. Μεγαλώνοντας λίγο ακόμα τα βρέφη, ένα δεύτερο άγχος που εμφανίζουν. Ας σκεφτούμε ένα βρέφος 8 μηνών, το οποίο μέχρι πριν από λίγο καιρό, όταν ήταν 5 μηνών, το έπαιρναν οι γονείς, η γιαγιά, όπου και να πήγαινε, το καθόταν σε οποιαδήποτε αγκαλιά. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το δείτε. Όταν αρχίζει και μεγαλώνει, μετά από περίπου τους 8 μήνες, δεν κάθεται εύκολα αγκαλιά στους ξένους. Και αυτό είναι ένα άγχος που είναι μια μεγάλη ενδοψυχική εξέλιξη για το παιδί. Αυτό λέγεται άγχος των ξένων. Τα παιδιά. Τι κάνουν μεγαλώντας? Αρχίζουν να αναπτύσσουν την ικανότητα διάκρισης, άλλο η μητέρα, άλλο το οικείο πρόσωπο και άλλο ο ξένος. Γι' αυτό ακριβώς στους 5 μήνες πάνε σε οποιονδήποτε, αν δώσετε ένα παιδί θα καθίσει σε οποιονδήποτε, ενώ τα μεγαλώνουν μετά τους 8-9 περίπου μήνες, δεν, αντιδρούν πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι ξεχωρίζουν πάρα πολύ το οικείο πρόσωπο, τη μητέρα, αυτό το άτομο που τους φροντίζει, από τους ξένους. Και αυτό έτσι το λέμε περίπου στους γονείς, ότι δεν χρειάζεται να ντρέπονται, γιατί κάποια στιγμή μπορεί ένα 10 μηνών παιδί να το δώσει σε έναν θείο και να γκρινιάξει, να κλάψει. Δεν χρειάζεται να απολογηθούν, είναι κάτι φυσιολογικό αυτό που γίνεται. Πιο κλασικό, θα το έχουμε ζήσει όλοι μας, θα το έχουμε ακούσει, ένα κοριτσάκι 4 χρονών δεν πάει στο κρεβάτι του. Γιατί υπάρχουν τέρατα, υπάρχει ντουλάπα, ακούει ένα θόρυβο και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Είναι επίσης ένας τυπικός φόβος της ηλικίας, της προσχολικής ηλικίας, να φοβούνται τέρατα, κάποια πράγματα, ας πούμε θορύβους, έτσι ακούνε την κουρτίνα ή βλέπουμε την κουρτίνα να κουνιέται, το λένε πολλές φορές αυτό τα μικρά παιδιά της προσχολικής ηλικίας, και ζητάει συνέχεια να πηγαίνει στο κρεβάτι των γονιών. Και αυτό είναι μια φυσιολογική διαδικασία, μια τυπική διαδικασία, γίνεται δηλαδή στα παιδιά αυτής της ηλικίας. Όμως το άγχος αποχωρισμού έχει και μερικές φορές ξεφεύγει από τα όρια. Δηλαδή τα παιδιά έχουν την ικανότητα να υπερνικούν πολλά άγχη από μόνα τους. Υπάρχει μια ενθεκτικότητα, υπάρχει η προσωπικότητά τους, υπάρχει ο τρόπος που μεγάλωσαν και μπορούν να αντιπαρέρχονται πολλά άγχη. Όμως μερικές φορές αυτό δεν είναι αρκετό και αναλόγως και άλλων παραγόντων, οπότε μπορεί τα πράγματα να γίνουν πιο δυσλειτουργικά. Και φυσικά στην εφηβεία ακόμα περισσότερο, έτσι να δυσκολεύονται χωρίς την παρουσία γονέων ή κάποιου προσώπου φροντίδας, όπου μπορεί να υπάρχει άρνηση να κοιμηθεί ένα παιδί, ένας έφηβος, να μην θέλει να πηγαίνει στο σχολείο και μπορεί να εμφανιστούν και οι πρώτες κρίσεις πανικού.